Καλημέρα σας, είμαι Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι μαγειρακισμού Lena Vin. Σήμερα θα κάνω μαγειρεμένο φιλέτα κοτόπουλο με κόκκινη σάλτσα και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί 2 στήφια από κοτόπουλο, 4 κρεμμύδια, τριμμένη ντομάτα με σάλτσα, περίπου 500 ml, 2 σκελίδι σκόρδο, 1 κουτάλι της σούπας ζάχαρη, 150 ml νερό, αλάτι, πιπέρι, καυτερό κόκκινο πιπέρι. Πρώτα κόβω το στήφος σε κύβος και τα αλατίζω και ρίχνω λίγο από τα μαύρο και κόκκινο πιπέρι. Τα αφήνω για 2-3 ώρες. Ύστερα στο τηγάνι βάζω το λάδι και τηγανίζω το κοτόπουλο και από τις δύο μεριές. Ετοιμάζω τη σάλτσα, προσθέτω στη σάλτσα μπαχαρικά, την ζάχαρη και το αλάτι. Και έβαλα ακόμα και κόλιανδρο και το βασιλικό. Όταν πάρει χρώμα το κοτόπουλο, το βγάζω από το τηγάνι και στο ίδιο τηγάνι ρίχνω 150 ml νερό, ρίχνω χοντροκομμένα κρεμμύδια και τσιγαρίζω περίπου μισή ώρα σε μέτρια φωτιά για να μαλακώσουν. Ύστερα προσθέτω τηγανισμένο κοτόπουλο, ρίχνω τη σάλτσα, σκεπάζω με το καπάκι και σιγαβράζω σε σιγανή φωτιά ακόμα 40 λεπτά. Στο τέλος ρίχνω ψιλοκαμμένο μαϊντανό και λιωμένο σκόρδο. Επειδή έχει μπόλικα ζουμί, πάει παντού και στο ρύζι και στο μακαρόνια και στο πλιγούρι ή στο πουρέ. Είναι ωραίες μαζές και για τσίπορο και για κρασί. Δοκιμάστε να το κάνετε. Αυτά ήθελα να σας δείξω σήμερα. Γεια σας!